Ποσό 15 εκατομμυρίων ευρώ εγκρίθηκε σύμφωνα με τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα Αγοραστό για έργα του ΕΣΠΑ Θεσσαλίας από το Υπουργείο Οικονομικών. Ο κ. Κώστας Αγοραστός τόνισε ότι η Περιφέρεια θα αναζητήσει και άλλα χρήματα, γιατί ο προϋπολογισμός των έργων είναι μεγαλύτερος από τα 15 εκατομμύρια ευρώ που εγκρίθηκαν και συνεπώς δεν επαρκούν για να ολοποιηθούν τα έργα. Εγκρίθηκε το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων από τον αρμόδιο Υπουργό, τον κ. Χαρίτση, της Περιφέρειας Θεσσαλίας για το έτος 2017. Πρόκειται για έναν προϋπολογισμό για συντηρήσεις των έργων, για καταπτώσεις, για άρση καταπτώσεων και για χυμάρους, να μπορέσουμε να καθαρίσουμε χυμάρους και κανάλια, ένα ποσό προϋπολογισμού 12.400.000 ευρώ. Κάνουμε προτεραιότητες στα έργα που είναι επίγουσες και κατεπίγουσες ανάγκες, για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε μια πολύ δύσκολη πραγματικότητα. Βέβαια, το ύψος του προϋπολογισμού που χρειάζεται η Περιφέρεια Θεσσαλίας για την πλήρη συντήρηση είναι πολύ υψηλότερο. Έχουμε καταθέσει μετά από επιτόπια αυτοψία σε όλες τις περιφερειακές ενότητες και ύστερα από τη μεγάλη θεομηνία την οποία είχαμε κατά διάρκεια του χειμώνα, ένα πρόγραμμα τεχνικό στο Υπουργείο Ανάπτυξης περίπου 25 εκατομμυρίων. Και περιμένουμε και την έγκριση και των έργων αυτών. Παράλληλα εργαζόμαστε, μετά από μια κύκλιο που μας ήρθε από το Υπουργείο Εσωτερικών, για έργα πρόληψης αλλά και επιδιόρθωσης ζημιών που έγιναν από τις καταστροφές, για να στείλουμε και τις υπόλοιπες τεχνικές περιγραφές με φωτογραφίες, εμπεριστατωμένα, επεξηγηματικά, με προϋπολογισμούς, για να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε και από εκεί χρήματα. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Χαρίτση για τη συνεργασία και συνεχίζουμε.